Να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές τόσο για την εμφάνιση όσο και για την νίκη που καταφέραμε και πήραμε. Θέλω να σταθώ στο πρώτο μέρος ένα σκέλος πολύ σημαντικό για εμάς. Δοκιμαστήκαμε στο πρώτο μέρος. Σίγουρα δεν έχουμε κάνει αίτηση με το γκολ, αλλά η συμπεριφορά μας στο τέταρτο του αντιπάλου θεωρώ ήταν πολύ επιπόλαιο όλο το 45 λεπτό. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι όταν παίρνεις προσωπικές ενέργειες σε μια οργανωμένα καλή άμυνα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό, τότε δεν έχουμε λύσεις. Θεωρώ ότι μας βοήθησε λίγο αυτά που συζητήσαμε στο ημίχρονο και υπήρξε όντως μια ομαδική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές πλαγιοκοπήσεις και πολύ καλά τελειώματα και να έρθει αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε, γιατί το αξίζαμε και στο πρώτο μέρος, αναλογιζόμενοι ότι είχαμε σε πολύ μεγάλη διάρκεια αντικατοχή της μπάλας και πάρα πολύ καλό pressing σε συγχρονισμό, ώστε ο αντίπαλος δεν ξέρω αν δημιούργησε έστω και μια κλασική ευκαιρία για τέρμα. Σημαντικό για μένα είναι ότι παίξανε σήμερα δύο παιδιά μετά από τρία παιχνίδια, όσο ο Παπαϊάννα όσο και ο Τζουμάκης, που μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Ξεχνάμε το παιχνίδι όσο το δυνατόν συντομότερα γίνεται. Και να πω σαν τελευταίο να ευχαριστώ στον φίλαθλο κόσμο, ΣΑΕΛ, γιατί στο ημίχρονο, όταν ένα αποτέλεσμα είναι 0-0, δεν υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές σε άλλες ομάδες. Υπάρχουν και χαρίσματα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της ομάδας. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, μιας και το αντιμετώπισα σήμερα για πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ένα παράπονο το οποίο έχω και εγώ για ποδοσφαιριστές που έχει να κάνει με το κύπελλο. Η όλη διαδικασία σε βάζει σε μία άλλη διάσταση εντελώς ανήθικη, πράγμα που δεν είναι για τις ιστορικές ομάδες που αγωνίζονται σε αυτήν την κατηγορία. Άρα λοιπόν, καλό είναι και εσείς από την πλευρά σας να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε ένα πενθήμερο, εξαήμερο μέσω των αγώνα, να φωνάξουμε μπας και υπεύθυνοι, αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής του κυπέλλου, γιατί είναι κρίμα από το Θεό να μπούμε σε άλλες σκέψεις, ενώ δεν έχουμε καν στο μυαλό μας να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία. Ερώτηση. Προβληματιστήκατε με τον εκνευρισμό της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο? Βεβαίως, είπαμε ότι ο εκνευρισμός είναι ο μέρος της ηρεμίας. Όχι, δεν οφείλεται στον αντίπαλο. Ίσα-ίσα, ο τρόπος που παίξαμε μέχρι το τέταρτο το αντίπαλο μπροστά στην αιστεία ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Φτάναμε πάρα πολύ εύκολα και μέσα από σωστή ανάπτυξη παιχνιδιού. Το θέμα είναι ότι η τελική μας πάσα ήταν, δεν είχε ηρεμία και οι προσπάθειες που επιλέξανε κάποιοι ποδοσφαιριστές να πάνε σε ατομικά πέφταμε συνήθως οργανωμένα πρόσωπα αντιπάλων που ήταν πάρα πολύ εναντί του ενός. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Οι βοήθειες υπήρχαν και στο πρώτο μέρος από τους πλάγιους μπακ και καταλαβαίνετε ότι όσο λοιπόν απελευθερώσαμε τον τρόπο παιχνιδιού και γίναμε πιο απλοί, δημιουργήθηκαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες με αυτά τα τελειώματα. Ναι. Μπορούμε να εκτιμήσουμε αν έχει κάποιο πρόβλημα ο Ραμπατζής? Ο Ραμπατζής μας ζήτησε αλλαγή, όπως και δεν ξέρω τώρα, πρέπει να περάσουν 24 ώρες. Όταν υπάρχει ένας τραυματισμός, πάντα θέλουμε να έχουμε τη γνώμη του γιατρού. Όπως και ο Πλιάκας δέχτηκε ένα χτύπημα στο σωμηρό, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε. Όπως και ο Γκούρτσας που είχε ένα πρόβλημα από το προηγούμενο παιχνίδι. Βέβαια δεν μας ενόχλησε, δεν τον ενόχλησε καθόλου. Θέλαμε όμως να προστατεύσουμε και τους τρεις ποδοσφαιριστές μέσα από την όλη αυτή συμπεριφορά. Ήταν καθαρά θέμα λοιπόν να προστατευτούν οι ποδοσφαιριστές. Και όχι παιχνίδι τακτική, όχι αλλαγή τακτικής. Είπατε για το κύπελλο να βοηθήσει ο κόσμος και εμείς για να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Όχι η ΑΕΛ τι κάνει, γιατί εγώ ξέρω ότι εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Η επίσημη ΑΕΛ έχει στείλει έγγραφο. Έχουμε στείλει ήδη έγγραφο. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν ευελπιστώ ότι θα αλλάξει κάτι. Αλλά ίσως αν μαζευτούν πολλές φωνές, ενδεχομένως να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Τίποτα. Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε το παιχνίδι σαν ΑΕΛ. Κάπως είμαστε. Απλώς μας βάζει σε πολύ διαφορετική σκέψη μετά. Και επειδή πάνω απ' όλα υπάρχει το ηθικό στοιχείο και όχι το αγωνιστικό, θέλω να προστατεύσουμε αυτό. Ναι. Δηλαδή η ομάδα θα κερδίσει και το πρωτοπαιχνίδι. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Είναι υποχρεωμένοι να κερδίζουν όλα τα παιχνίδια. Απλώς η όλη διαδικασία έχει μια διαφορά. Έχει μια πολύ σημαντική διαφορά. Το να μπορέσω να χρησιμοποιήσω λοιπόν νέους, η ομάδα θα πάει για να κερδίσει. Να σου το πω διαφορετικά. Κάνουμε λόγο εδώ και από την αρχή της προετοιμασίας για να επιστρέψει η ομάδα στην πρώτη εθνική, εκεί που της ανήκει,
μια πρώτη εθνική η οποία μόλις μέσα στη βδομάδα αποφασίσανε ότι θα πέσουν τρεις ομάδες και με ένα πρωτάθλημα το οποίο της γάμα εθνικής που διεξάγεται είναι ένα κύπελο περίεργο που πρέπει να παίξεις εκεί για να, εδώ για να χάσεις και να ξαναπαίξεις πάλι εδώ. Κατά πόσο αυτό, θέλω να δείτε το προσωπικό σχόλιο πάνω στο όλο θέμα, δηλαδή τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων από πλευρά ΣΕΠΟ. Θεωρώ ότι η επιτυχία της εθνικής μας ομάδος δεν έχει καμιά σχέση με τις επιτυχίες που προσδιορίζουν λοιπόν οι υπεύθυνοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σε ερασιτεχνικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό. Οπότε πάει πολύ μακριά η όλη αυτή η διαδικασία που λέτε. Θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση. Για μας ο στόχος μας είναι πώς μπορούμε να γεμίσουμε το γήπεδο. Να το γεμίσουμε το γήπεδο όταν θα τελειώσει λοιπόν οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις, όταν τελειώσουμε μέσα στην έδρα μας και να το ευχαριστηθεί όλη η πόλη αυτό που προσπαθεί να κάνει η ΑΕΚ. Να φύγουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και κοιτάμε βήμα-βήμα. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα, αλλά όχι, απλώς θέλει πολύ δουλειά. Είναι λίγο αστείο αυτό που συμβαίνει. Αυτό σου λέω ακριβώς. Ό,τι και να σου πω αυτή τη στιγμή, απάντηση δεν θα πάρεις. Πάντα θεωρείται ένα μεγάλο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ.